Το ταξίδι είναι πάντοτε ένας καλός λόγος για φωτογραφίες και αντίστροφα. Οι φωτογραφίες είναι πάντα ένας καλός λόγος για ταξίδι. Αυτό κάνει και ο νοτιοκορεάτης φωτογράφος Eric Lee, που βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή την έκθεσή του στην Gallery Blank Wall με τίτλο «Άνθρωποι και ζωή». Ο Eric μίλησε στο CNN Greece για όσα αποτελούν έμπνευση για τη δουλειά του. Έβγαζα αρκετά χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζω πριν γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους. Πάντοτε παραπονιόμουν ότι δεν βγάζω αρκετά λεφτά, αλλά όταν ταξίδεψα σε χώρες όπως η Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Σρι Λάγκα, το Βιετνάμ, είδα τους ανθρώπους που φωτογράφησα πραγματικά χαρούμενους. Κατάλαβα ότι το χρήμα δεν είναι το παν. Οι ανθρωποκεντρικές φωτογραφίες μας δίνουν πάντοτε πληροφορίες για τον υπόλοιπο κόσμο που πιθανόν αγνοούμε. Για τον Eric Lee, πίσω από το project «Άνθρωποι και ζωή» υπάρχει ένας επιπλέον στόχος πέραν του να βγει τελικά μια συλλογή με ωραίες φωτογραφίες. Είδα πολλά παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτών των χωρών που έχω επισκεφτεί. Αν πάνε στο σχολείο, πάρουν μια επαρκή εκπαίδευση, ίσως όταν μεγαλώσουν, βοηθήσουν τις χώρες τους να αποκτήσουν υψηλότερο επίπεδο ζωής. Σε κάποιες χώρες που επισκέφτηκα, πολλά παιδιά δεν πάνε στο σχολείο γιατί δεν έχουν τα οικονομικά μέσα. Δουλεύουν στους δρόμους. Ο λόγος που τραβώ αυτές τις φωτογραφίες είναι να μαζέψω χρήματα για να βοηθήσω κάποια από αυτά τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Κάθε φωτογράφος που αναζητά θέματα θα πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή. Και όπως μας λέει ο Eric Lee, ένα τέτοιο μέρος είναι και η Ελλάδα. Υπάρχουν δύο θέματα με τα οποία θα ήθελα να ασχοληθώ στην Ελλάδα. Το ένα είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία. Θέλω να τους δω, να δω πώς αντιμετωπίζονται από τις αρχές. Το άλλο θέμα είναι η οικονομική κρίση και πώς αυτή έχει επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων. Θέλω να τους ακούσω και να βρεθώ μαζί τους σε διαδηλώσεις, να μάθω τι ζητούν και γιατί αγωνίζονται. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.